θέση στο σάλο που προκάλεσε ανάρτηση που έγινε στον προσωπικό λογαριασμό αστυνομικού και ενεργού συνδικαλιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η οποία απεικονίζει τον ίδιο να στέκεται στην είσοδο της κατάληψης του Ευαγγελισμού και η οποία συνοδεύεται παράλληλα από άκρως προσβλητικά υβριστικά σχόλια, πήρε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Μας ανέφερε ότι έχει πέσει θύμα hacking σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, όπου φαίνεται να έχει αναρτήσει μέσα στο προσωπικού του προφίλ ακραία δημοσιεύματα με ύβρις προς συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση αναφέρεται σε σωρία ψευδών ειδήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσής μας ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή μέσω δημοσίευσής του ότι δεν έχει προβεί σε αυτήν την ανάρτηση και ότι έχει πέσει θύμα υποκλοπής του προσωπικού του λογαριασμού. Επίσης, η φωτογραφία που τον απεικονίζει φορώντας στολή και να βρίσκεται έξωθεν κτηρίου στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο τελούνταν υποκατάληψη μέχρι πρωτίστως, ουδέποτε έχει δημοσιευθεί τόσο από τον ίδιο όσο και υπό την έγκρισή του σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του διαδικτύου και είναι προϊόν μοντάζ. Παράλληλα αναφέρει πως και δεύτερος αστυνομικός έχει πέσει θύμα μοντάζ, ενώ σημειώνει πως θα σταθεί στο πλευρό και των δύο. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας θα σταθεί αρρωγός και στους δύο συναδέλφους που αυτή τη στιγμή δυσφημούνται στην τοπική κοινωνία, ενώ θα παραστεί και ως πολιτική αγωγή. Αν η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος παρελπίδα πει ότι τελικά δεν ήταν hacking, αλλά όντως... Προφανώς και το καταδικάζουμε. Αν πει ότι δεν ήταν, προφανώς και το καταδικάζουμε. Σε περίπτωση που αποφανθεί που βγάλει στοιχεία η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ότι έχει κάνει ο ίδιος την ανάπτυξη, εννοείται ότι το καταδικάζουμε. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το συλλάβει μένα το μυαλό μου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που το έχει κάνει, εννοείται ότι. Εμένα δεν σημαίνει ότι το συλλάβει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει προβεί σε αυτές τις αναρτήσεις, ότι εγώ δεν το δέχομαι σαν άνθρωπος ότι έχω έναν συνάδελφο δίπλα που έχει προβεί σε αυτές τις αναρτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο αστυνομικός που καταγγέλει την παραβίαση του λογαριασμού του, μιλώντας στην Κρήτη TV, ανέφερε ότι υπέβαλε μήνυση στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και έχει ενημερώσει και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που τον απεικονίζει να στέκεται χαμογελαστός έξω από τον Ευαγγελισμό και με τις ασπίδες μέρος του σκηνικού της φωτογράφησης, ο ίδιος σημειώνει ότι αυτή ανέβηκε στο υπηρεσιακό Viber του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου και διέφυγε.